Στο 22 Παγκράτη σώζει την ομάδα του από σίγουρο γκολ. Όμως ο Τσάνης κάνει πέναλτι στο Μουτσάκι. Ο επιθετικός της ομάδας του Ηρακλείου αναλαμβάνει την εκτέλεση, όμως ο Παγκράτης διαβάζει σωστά τον αντίπαλό του και κρατάει το 0 στην εστία του. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι συνεχίζουν να πιέζουν και η ξεκάθαρη υπεροχή τους καρποφορεί στο 28 με τον Έφορτ που ανοίγει το σκορ. Στο 35 ο Μπαράτα θα βρει τον τρόπο να διπλασιάσει τα τέρματα για τον Τενεργοτέλη μετά από προσπάθεια του Ροβίθ. Στο 48 ο Μπουτσάκης βγάζει τη σέντρα, ο Έφορτ βρίσκεται σε θέση βόλης και δεν χάνει την ευκαιρία. Πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και το 0-3. Στο 70 ασίστ του Τσέλιου στον Έφορτ που χωρίς να δυσκολευτεί νικάει για τρίτη φορά τον Παγκράτη και διαβρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο σκορ. Έτσι διαμορφώθηκε το ΑΟΚ Εργοτέλης 0-4. Για μας το ζητούμενο σήμερα ήταν να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι με σοβαρότητα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μερικές φορές όταν γνωρίζεις δυσκολίες που έχει ο αντίπαλος μπορεί να χαλαρώσεις και απέναντι και στη φιλοδοξία που έχουν και τα παιδιά που αγωνίζονται στην Κέρκυρα ή και στην απελευθέρωση ενδεχομένως του παιχνιδιού τους να βρεθείς σε δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε είμαστε ευχαριστημένοι από τη σοβαρότητα καταρχήν που δείξανε τα δικά μας τα παιδιά και σαφώς και από την νίκη. Να ευχηθώ καλύτερη συνέχεια στην ομάδα της Κέρκυρας και εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας σε επόμενες 7 αγωνιστικές για να μπορέσουμε να στο τέλος του πρωταθλήματος, της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, να είμαστε στο πρώτο γκρουπ των 6 ομάδων που οδηγούν σε play-off. Συγχαρητήρια στον Εργοτέλη για την νίκη του. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά και στα δικά μας τα παιδιά. Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παρουσιαστήκαμε έτσι. Για μας οι θετικές εξελίξεις σημερινές είναι ότι καταφέραμε και εκδώσαμε δελτία και από τη νέα εβδομάδα θα παρουσιάσουμε άλλη ομάδα. Ήδη ήρθανε, νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί, αρκετοί ποδοσφαιριστές καινούργοι, νέοι. Και για μας αυτό που προέχει είναι από εδώ και πέρα να δουλέψουμε ώστε να, με τις νέες προσθήκες και με τα νέα παιδιά, να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα και να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και αξιοπρεπείς μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος.